κάθε μέρα μια ιστορία για το μεγάλο κακό που προκαλεί η κατάκριση. Κάποτε ο Κύριος καθόταν μπροστά στο ναό της Ιερουσαλήμ. Μιλούσε σε κάποιους ανθρώπους και η γλυκιά διδασκαλία του έτρεφε τις πεινασμένε καρδιές. Γύρω του σιγά σιγά μαζεύτηκε ένα μεγάλο πλήθος. Μα ξαφνικά έγινε κάτι φοβερό. Μεσολάβησε μια ενέργεια εχθρική και αιτία ήταν ο συνήθως οι γραμματείς και οι φαρισαίοι. Έσερναν βία μια δυστυχισμένη αμαρτωλή γυναίκα που είχε συλληφθεί να μοιχεύει. Μόλις την παρουσίασαν μπροστά στο Χριστό, φώναξαν. «Δάσκαλε, τη γυναίκα αυτή την πιάσαμε επαυτοφόρο να διαπράττει την αμαρτία της μοιχείας». Και ο Μωυσής λέει στον νόμο του πως τέτοιες γυναίκες πρέπει να τις λιθοβολούμε. Εσύ τι λες. Ο Ευαγγελιστής αποκαλύπτει το δόλο τους με τα εξής λόγια. Το είπαν αυτό για να τον βάλουν σε πειρασμό και να βρουν έπειτα αιτία να τον κατηγορήσουν. Με το που του έκαναν την ερώτηση «Σιούν τι λέγεις» η κατήγορη επικράτησε νεκρική σιγή. «Σιούν τι λέγεις» του είπαν πιεστικά για άλλη μια φορά με πρόσωπα που τα φλόγιζε η κακία. Τότε ο νομοθέτης της αγάπης και της ευσέβειας έσκυψε και άρχισε να γράφει ήρεμα με το χέρι του στο έδαφος. Τι έγραφε ο Χριστός στο χώμα? Ο Ευαγγελιστής κρατά σιγή εδώ. Δεν μας αναφέρει τι έγραφε ο Χριστός. Ήταν πολύ κακό και αποτρόπεο αυτό για να το γράψει στο βιβλίο της χαράς. Το αναφέρει η παράδοση όμως και είναι κάτι τρομερό. Ο Χριστός έγραψε κάτι αναπάντεχο που θα ξάφνιαζε τους πρεσβύτερους, τους κατήγορους της αμαρτωλής γυναίκας. Με το δάχτυλό του αποκάλυψε την κρυφή ανομία τους. Γιατί αυτοί, οι διαπομπευτές των αμαρτιών των άλλων, ήξεραν πολύ καλά να κρύβουν τα δικά τους κρίματα. Είναι όμως άσκοπο να προσπαθείς να κρύψεις κάτι από το μάτι που τα βλέπει όλα. Σύμφωνα με την παράδοση λοιπόν έγραψε ο Κύριος το έδαφος. Ο Μεσουλάμ έκλεψε θησαυρό από το ναό. Ο Ασύρ διέπραξε μοιχεία με τη γυναίκα του αδελφού του. Ο Σαλούμ έχει κάνει ψευδομαρτυρίες. Ο Ελέντ έχει δίρει τον πατέρα του. Ο Αμαρίς είναι σοδομήτης. Ο Ιωήλ έχει προσκυνήσει τα είδωλα. Αυτά έγραψε τη μια πρόταση μετά την άλλη το δάχτυλο του δίκαιου κριτή και εκείνοι στους οποίους αναφέρονταν τα λόγια αυτά έσκυψαν και τα διάβασαν με ανέκφραστο τρόμο. Έτρεμαν από φόβο, δεν τολμούσαν να κοιτάξουν ο ένας τον άλλον στα μάτια. Ξέχασαν πια τελείως την αμαρτωλή γυναίκα. Το μόνο που σκέφτονταν ήταν ο εαυτός τους, ο δικός τους θάνατος που είχε χαραχτεί στο χώμα. Ούτε μια γλώσσα δεν είχε τη δύναμη να κινηθεί να ξανακάνει την ενοχλητική και πονηρή ερώτηση «Σίουν τι λέγεις» Ο Κύριος δεν είπε τίποτα. Αυτό που είναι τόσο βρώμικο του πρέπει να γραφτεί στο βρώμικο χώμα. Ένας άλλος λόγος που ο Κύριος έγραψε στο χώμα είναι ακόμα πιο δυνατός και πιο σπουδαίος. Αυτό που γράφεται στο χώμα σβήνει εύκολα. Ο Χριστός δεν ήθελε να μάθει ο καθένας τις αμαρτίες τους. Αν το ήθελε αυτό, θα τις είχε διακηρύξει μπροστά σε όλους. Και τότε όλοι θα τους κατηγορούσαν και θα τους λιθοβολούσαν μέχρι θανάτου, σύμφωνα με τον νόμο. Ο Κύριος ήθελε μόνο να τους διορθώσει, να τους μάθει πως πρέπει να σκέφτονται τον εαυτό τους, να ασχολούνται με τις δικές τους αμαρτίες. Ήθελε να τους υπενθυμίσει πως ενώ τους βάραινε το φορτίο των δικών τους αμαρτιών, δεν έπρεπε να κρίνουν τις αμαρτίες των άλλων. Αυτό μόνο ήθελε ο Κύριος και όταν αυτό έγινε το χώμα ισοπεδώθηκε πάλι και όσα είχαν γραφτεί σβήστηκαν. Μετά από αυτά ο Κύριος σηκώθηκε και του είπε ήρεμα «Όποιος από εσά είναι αναμάρτητος ας τις ρίξει την πρώτη πέτρα». Εκείνοι δε σαν άκουσαν τα λόγια του άρχισαν να φεύγουν ο ένας μετά τον άλλον με πρώτους τους πρεσβύτερους την ηλικία. Στο τέλος έμεινε μόνος ο Ιησούς και η γυναίκα που έστεκε όρθια ανάμεσα σε όλους. Μετά ο Κύριος ανασηκώθηκε, κοίταξε τριγύρω και αφού δεν είδε κανέναν είπε στη γυναίκα «Πού είναι η κατηγορή σου, κανένας δεν σε κατέκρινε» δεν ζητάει το λιθοβολισμό σου. Ο λόγος του Κυρίου λειτουργήσε όπως ένας επιδέξιος γιατρός που πρώτα δίνει κουράγιο στον άρρωστο και ύστερα του χορηγεί τη θεραπεία. Ουδείς εκατέκρινεν. Η γυναίκα κατόρθωσε να ξαναβρει τη λαλιά της και απάντησε. Ουδείς κύριε. Κανένας δεν με κατακρίνει πια κύριε. Τα λόγια αυτά τα πρόφερε ένα αξιολείπητο πλάσμα που πριν από λίγο δεν έλπιζε να ξαναμιλήσει. Ένα πλάσμα που ένιωθε μια ανάσα πραγματικής χαράς, ίσως για πρώτη φορά στη ζωή της. «Τελικά ο αγαθός κύριος», είπε στη γυναίκα, «ούτε εγώ σε κατακρίνω». «Πήγαινε. Μόνο από τώρα και στο εξή μην αμαρτήσεις ξανά». Και απευθυνόμενος προς όλους τους ανθρώπους, είπε «Μην κρίνετε ή να μην κρυθείτε».